Γεια σας καληνότσες! Είναι ο Θάνος και ο Βασίλης. Και είμαι η Σοφία. Και είναι η Σοφία. Α. Από πέρσι. Α, μία. Άλλαξε μάλλη και δεν την αναγνωρίζω. Α, με γεια. Ευχαριστώ. Πολύ όμορφος, πάνε. Σταματήστε. Εντάξει, φτάνει. Ανοίξαμε! Ναι, διέμε στη μίντια. Τους περιμένουμε. Διέμε στη radio. Passenger. Και διέμε στη TV. Εμείς είμαστε. Ναι. Σε εμάς τη βλέπετε. Ναι. Ναι. Και έχουμε και μπλογκάρα φέτος, να πω ότι το blog μας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούν να γράφουν όλα τα παιδιά τα μίντια και να βλέπετε πράγματα που μας ενδιαφέρουν και εμάς και ελπίζουμε να αρέσουν του και σε εσάς. Του! Ναι. Τι είναι στον κόσμο, παιδί. Όχι, εντάξει, το έφτιαξα επειδή ήταν λάθος δικό μου. Συγγνώμη. Κακό, θα πολύ. Εδώ θα κάνουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε στο σουξουμούξου. Και... Μονταλάκια. Τελείως. Ήρθαμε λοιπόν να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και να βγάλουμε τα μυαλά μας στη φόρμα. Και να διασκεδάσουμε τα φόρμα. Ποια φορά, κύριε. Τα γελάσετε και λιγότερα. Ναι, όπως γελάνε τώρα και τα παιδιά που είναι ήδη πίσω από τις κάμερες. Πείτε γεια σας. Πείτε γεια. Γεια σας. Και στην Ατάρε. Γεια. Αμούλη. Ωραία. Και το γουφ εδώ. Εννοείται. Εγώ θα είναι πάντα με το γουφ. Πάντα έχουμε σκυλί. Πέρσι είχαμε τη Μπουμπού, πέτα έχουμε το Γου. Α, δεν είσαι στη σκυλή μας. Όχι. Τι τα χώρια μου! Να ξεκινήσουμε! Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Με αυτά που σημαίνουν τώρα, τα άμεσα. Α, εγώ ξεκινάω. Εσύ. Φτιάξε. Δεν έχεις να τα παίξω. Πάκι μου. Γιατί σε έχεις μαλαξιάκι μου. Ναι. Αυτά που έχει να πει, τα ξέρει. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι στις 14 και 15 Δεκέμβρη θα γίνει το e-learning expo 2013 με θέμα καινοτομία στην εκπαίδευση για ενεργούς πολίτες. Και θα γίνει στο συνεδριακό χώρο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και θα επικεντρωθεί πολύ σε σχέση με τη νέα τεχνολογία και τον ενεργό πολίτη στην σημερινή κοινωνία και σε σχέση με την Ευρώπη και με την Ελλάδα. Επίσης θέλω να πω ότι κάποιο εδώ μου πιάνει μια συγκίνηση, γιατί το πρώτο event που είχα καλύψει με τα media ήταν το e-learning expo 2012. Το θυμάμαι. Και ήταν το πρώτο βίντεο που είχαμε κάνει μετά. Μοντάζ, ακριβώς. Αυτά. Ναι. Να πάτε. Αυτά από τη Σοφία. Να πω κι εγώ κανένα. Κανένα. Να πω κανένα, να μην πω τίποτα. Να πω κάτι το οποίο έγινε. Αλλά εμείς δεν ήμασταν ακόμα ανοιχτοί για να το αναφέρουμε. Το μάθαμε μέσα από τη ομάδα Get Involved, που είναι η εθελοντική ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει να κάνει με το Role of Youth in Democracy και αυτό, όπως λέει και ο τίτλος, έχει να κάνει με τη δράση και τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και γενικότερα στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Το σεμινάριο έγινε στις 2 με 7 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό της Κύπρου. Συμμετείχαν 28 νέοι από Ελλάδα, Κύπρο και από Ρουμανία. Και γίνονται τέτοιες δράσεις έτσι ώστε να ενημερώνουν περισσότερο οι νέοι γιατί πώς μπορούν να συμμετέχουν. Γίνονται πολλά τέτοια πάντως τώρα τελευταία. Είχε γίνει και το event με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, το South for Growth, στο οποίο είχαμε πάει και έχουμε και υλικό δίπλα, να ξέρετε. Να δείτε στα related. Γίνονται πολλά, να πηγαίνετε, να ενημερώνεστε, να γνωρίζεις τον κόσμο. Στα ρούμπα, έτσι το λέω. Βασίλης, αυτό που έχει να μας πει και γνωρίζει καλά είναι τα TEDx. TEDx, έχουν γίνει μόδα για τα TEDx, πιστεύω. Παντού. Πολύ ωραία συνέντευξη. Ξέρετε τι είναι τα TED. Όχι, δεν έχω καταλάβει ποτέ τι σημαίνει από τι ξεκίνησε. Εγώ ξέρω. Λοιπόν, TED αρχικά είναι συνδυασμός λέξεων technology, entertainment και design. Ξεκίνησε από την Αμερική, από την Καλιφόρνια, αν δεν κάνω λάθος, πολλά χρόνια πριν. Αλλά σαν οργανισμός έκανε μόνο εκεί συνέδρια η TED. Μετά έκανε τα TEDx, όπου μπορούσε το X ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει άδεια από το TED και να κάνει μόνο σου για την πόλη του κάποια συνέδρια. Τα συνέδρια των TED ουσιαστικά είναι εναλλακτικά για μένα. Για μένα προσωπικά τα βλέπω σαν εναλλακτικά συνέδρια, γιατί δεν είναι τα κλασικά όπου έχουν. Θέλουν πάντα τη συμμετοχή του κόσμου και ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι οι ομιλίες είναι έως 18 λεπτά. Δεν μπορείς να μιλήσεις παραπάνω από 18 λεπτά, εάν είσαι ομιλητής. Και έχουν διάφορα performances πάνω στη σκηνή, το οποίο το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το TEDx Athens, λοιπόν το 2013. Εγώ είχα πάει. Πού ήταν στην Αθήνα TEDx? Το TEDx Athens ήταν νομίζω η πέμπτη χρονιά που έγινε. Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε μου. Ψάξτε κι εσείς λίγο, δεν περιμένετε από εμάς. Εγώ είχα πάει και σε ένα εθελοντή, ήταν δύο μέρες, ήταν Παρασκευή και Σάββατο. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίοι μιλητές. Ακόμη πιο ωραία τα performances. Το θέμα του ποιο ήταν φέτος. Το θέμα ήταν Uncharted Waters, αλλιώς αχαρτογράφητα νερά. Mm. Που σημαίνει ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Όπως και οι πιο πολλοί ομιλητές, για αλλού ξεκίνησαν και αλλού κατέληξαν. Αυτή την εμπειρία τους θέλω να μας πούν. Εγώ να δηλώσω ότι συγκεκριμένα σε μια ομιλία, δεν θα πω σε ποια, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έδειξε τώρα την κορόμιλο σε όλη την αίθουσα. Είναι και ευσυγκίνητο, μωρέ! Ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πηγαίνετε αυτά τα τέτοια παιδιά. Περιμένουμε με αγωνία το TEDx Web. Έτσι, τώρα την Τρίτη δεν είναι και το TEDx Web Women, κάτι τέτοιο. Είναι, θα γίνει το TEDx Web Women την Τρίτη στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μιλήσουν τρεις γυναίκες οι οποίες έχουν καταφέρει πολλά στον κλάδο τους και έχουν μιλήσει πολλά. Περιμένουν τον κόσμο γενικότερα. Θα πάει καλά. Σε αυτή την εκπομπή όμως δεν είμαστε μόνοι μας, μήπως να όχι. Φλόρ, από χρόνο όμως είμαστε. Μήπως να περάσει όμως την πρώτη κοπέλα που έχουμε μαζί μας. Η πρώτη φιναλίστ, Η πρώτη! Στην παγκόσμια ειρήνη, όπως όλες, η Στέλλα είναι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει για ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κυρίως θέματα. Γεια σας! Γεια σου Στέλλα! Τι κάνετε? Εγώ να σας πω κάτι σοβαρό, κάτι πολύ σοβαρό που γίνεται φέτος στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι σε όλα. Η ΑΣΟΕ, το ΠΑΠΗ και η Πάντιος. Το Πάντιο, παρακαλώ. Είναι η Πάντιος σχολή ή το Πάντιο πανεπιστήμιο. Ανάλογα πώς θα το αναφερθείς αυτό. Έλα, πολύ ιστορία γίνεται το Πάντιο ή Πάντιο κτλ. Πάμε. Ωραία. Είναι για πες, για πες, για πες. Το backstage να μιλήσει. Να μιλήσει το backstage. Για την ιστορία λοιπόν, θα πω για το Πάντιο Πανεπιστήμιο, που είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ότι πλέον έχει αλλάξει σε Πάντιο Πανεπιστήμιο ουδέτερο γένος, διότι ήταν πριν η Πάντιο Σχολή, επειδή περιλάμβανε ένα μόνο τμήμα. Ένα μόνο τμήμα, λοιπόν. Αλλά τώρα περιλαμβάνει περισσότερο. Ευχαριστώ. Εάν αισθάνεσαι μόνος, ευχαριστώ τώρα σήμερα και πέρας από κάτω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτω να εμφανίζεται. Ωραία. Σε διακόψαμε. Τι κάνουμε, όχι, συγγνώμη, Στέλλα. Εμείς όλοι είμαστε ανοιχτοί. Κάνουμε κανονικά μαθήματα. Μη Στέλλα. Είπαμε κάνουμε κανονικά μαθήματα. Ωραία. Το είπα για να μέσα. Τέλειο. Σε αντίθεση με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που μόλις τώρα άνοιξε και αρχίζουν τα παιδιά μαθήματα. Ναι, οριακά για να μην χάσουν το εξάμηνό τους. Και έχει μείνει και το ΕΚΠΑ που είναι ακόμα κλειστό. Ναι. Είναι προσπάσεις, παρακαλώ. Συγγνώμη, έχω πάρει πολλές από δίπλα. Μπαμπά, θα σε πάρω και σαν τηλέφωνο. Ωραία. Το καποδιστριακό λοιπόν είναι κλειστό. Ακόμα. Το backstage. Το backstage. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι λυπούνται. Εντάξει, ένα άλλο ο καθένα. Οπότε δεν ξέρουν τι θα γίνει και με το εξάμεινο, ναι. Φαντάστε. Πώς ακριβώς θα γίνει η ρογή μετά το έτος. Δεν ξέρω. Πανεπιστημιακό. Ούτε εγώ, γιατί δεν έχει τύχει να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Παιδιά, ναι, αν χαθεί το εξάμεινο, που εντάξει, τώρα ουσιαστικά έχει χαθεί, τι γίνεται. Συγγνώμη, δεν έχει γίνει πάλι σε εκπαυτό πριν πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει το ενό εξάμεινο χωρίς να έχει κάνει το μαθήμα του χειμερινού. Και αν είναι το ένα να συνεχίσει από το άλλο. Αυτό δεν ξέρω, γιατί αυτό ανησυχώ. Στέλλα, όμως έχει άλλο θέμα να μας πει, δεν ανοίξει μόνο για το πανεπιστήμιο. Έχω να σας πω ότι την Τετάρτη, 11-12, θα γίνει στην ΑΣΟΕ, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, 11:00 με 3, ένα πολύ ωραίο συνέδριο, μια ομιλία, με τίτλο «Απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στον χώρο της οικονομίας και της διοίκησης, εμπόδια, ευκαιρίες και προκλήσεις». Όλα για τις γυναίκες είναι την ομάδα, γίνονται και
Τρίτη Κυριακή, πολύ γενική. Είναι μάλλον αφιερωμένο ο μήνα, ξέρω τι να πω. Δεκέμβρη είναι δικό σα. Τι χαιρέσει. Ευχαριστούμε. Και επίσης, να σας πω ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ετήσια έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγματοποιεί εδώ και 5 χρόνια το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ. Αγαπάμε ΕΙΤΡΑΝ. Ναι, αγαπάμε ΕΙΤΡΑΝ. Και τα κύρια συμπεράσματά του παρουσιάστηκαν σε ένα συνέδριο, στο 9ο Συνέδριο Καινοτομίας του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρήν, στις 3/12. Και τι μας είπαν? Μας είπαν ότι έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 25% στο ηλεκτρονικό εμπόριο το 2013 στην Ελλάδα. Α, δεν πιστευόμαστε να αγοράζουμε από ηλεκτρονικά μαγαζιά και καταστήματα, έτσι. Πανηγυράκι! Για συντομικό και με φαίνιαζαν που χάσουμε πια. Θα τη δείτε σε λίγο. Και πέσουμε τις μπάλες. Και αυτές να δούμε τώρα και σήμερα, Στέλλα. Ευχαριστούμε εμείς. Και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Και τις πρώτες και πέντε παντού. Επόμενη παραλίστρια, παρακαλώ. Καλέτα, Μίσερα, Λίγια. Μέχρι να σηκωθεί ο Μάρτιν. Σε κοπή. Η Μαρίνα. Γυρίζει. Θα κάτσεις. Για να κάτσω. Να κάνουμε στο δεύτερο κομμάτι πρέπει να κάνουμε πιο διαδραστικά και πιο διασκεδαστικά πράγματα για εμάς. Τέλεια. Και ξεκινάμε με τα ζώδια με τη Μαρίνα. Τα ζώδια. Λοιπόν, γενικότερα θα πω ότι θα είναι αρκετά καλή εβδομάδα, γιατί υπάρχει ένα φοβερό τριγωνάκι μεταξύ του Δία και του Κρόνου. Λοιπόν, ας αρχίσουμε όμως. Λοιπόν, στον κρυό. Πάμε στον κρυό. Ευχάριστα νέα για τους κρυούς. Μπορεί να έχετε μια πρόσμηνη ευχάριστη είδηση. Και το σημαντικότερο είναι ότι από την Τρίτη έως την Πέμπτη έχετε τη σελήνη στο ζώδιό σας, πράγμα που σας κάνει ιδιαίτερα γοητευτικούς. Τι άλλο θέλει. Τι άλλο θέλουμε. Τι άλλο θέλουμε. Παιδιά, παιδιά, σοβαρές προβλέψεις. Τα βράκια. Ο Βασίλης και η Σοφία, τα βράκια. Εντάξει, παιδιά, σας τα βράκια. Λοιπόν, έχετε μια έντονη ανάγκη για συναισθηματική επαφή. Την έχουμε. Για συναισθήματα γενικότερα και δεν τη βρίσκετε. Τα νέα μας είναι και για εσάς καλά, γιατί χάρη στο τριγωνάκι που προαναφέρθηκε, θα έχετε αρκετές ελπίδες να τις αποκτήσετε όχι άμεσα και στον ελπιδοφόρο. Εντάξει, δεν κοιτάζω. Στον ελπιδοφόρο, ορίζοντα. Πώς τα λες, έτσι, Μαρίνα. Λοιπόν, άρα για την ώρα χάλια. Αν έχετε ελπίδε, δηλαδή το τρίγωνο θα σα ευνοήσει να αντιμετωπίσετε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση που βιώνετε, έχετε ανάγκη από συναισθήματα. Στα αγαπήστε μα. Το καλύτερο. Πολλά έτσι για του τάφου. Λοιπόν, διδυμάκια. Περιμένουμε κι εμεί. Έντονη κοινωνικότερα του δίδυμου αυτή τη βδομάδα. Θα έχουν απρόσμενε συναντήσει με φίλου και συζητήσει και με φίλου, συνεργάτε και με σύντροφο, αν υπάρχει. Πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκινάκια μου αγαπημένα. Μπορεί να έχετε κάποιες ασυνίσθητες επαγγελματικές προτάσεις και μπορεί να είναι και από άτομα κύρους, υψηλού κύρους. Γενικότερα εντάξει, τα πράγματα από την Παρασκευή και μετά θα πάνε καλύτερα. Μέχρι τώρα έχει πει για κάτι καλό πέρα από τους κρυούς. Λοιπόν, πάμε στις λέτες να πούμε και πάλι με καλό. Δημιουργικότητα και νέες πρωτότυπες ιδέες για εσάς, λεδεράκια μου. Ξεκινά γενικότερα μια περίοδος έντονης δραστηριότητας, πολλές συζητήσεις, επαφές και μετακινήσεις. Πολύ καλά για τα λεδεράκια. Πάμε στους Παρθένους. Να κάνω μια ερώτηση. Οι οροσκόποι πιάνονται να χαιρόμαστε με τους οροσκόπους. Ναι, όσοι να ακούτε και τους οροσκόπους σας, γιατί μετράει και ο οροσκόπος. Ένα μικρό ποσοστό βέβαια. Μα είδε θέλω στην επόμενη κουμπί να μας πεις πώς θα βρούμε τον οροσκόπο μας. Ωραία, ό,τι απορίες θέλετε, θα τις λύσουμε μαζί. Και τα κοινό μας μαζί. Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν, Παρθενάκια. Λοιπόν, βρίσκεστε σε φάση αισιοδοξίας, χάρη στο τριγωνάκι που είπαμε. Όμως, να προσέξετε λίγο τα οικονομικά σας, γιατί αυτή η αισιοδοξία να κρατήσετε μια οικονομική ισορροπία. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς. Είναι πιθανό να προκύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες θα τονώσουν το ηθικό σας. Πολύ καλά δηλαδή τα επαγγελματικά και τώρα οι δεσμευμένοι ζυγοί ίσως έχουν κάποια έκπληξη από το τέλος όπου θα τους δώσει τεράστια χαρά. Λοιπόν, για τους σκορπιούς. Πολλά σκαμπανεβάσματα στον εργασιακό χώρο. Για πες μας σκορπιού. Γιατί εντάξει, για τον χρόνο έχουμε. Εντάξει. Όμως θα έχουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες θα δώσουν φτερά στις προσδοκίες μας. Τους σκορπιούς κάτι καλό σας περιμένει όλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους τοξότες. Έντονη επικοινωνία θα έχετε αυτή τη βδομάδα από τοξοντάκια. Θα είστε
Θα είστε... Ναι, ναι, λέγα από εδώ κοντά, για πες. Θα είστε αρκετά δραστήριοι, έχετε να πάρετε πολλά ευχάριστα νέα και τα νέα τα ευχάριστα μπορεί να είναι και σε ερωτικό επίπεδο εκεί προς Δετάρτη-Πέμπτη, πολύ καλές επιρροές έχουμε. Άντε με το καλό. Δεν ξέρω. Για το Θάνο, στο εξτερνιά. Πάμε σε το... Παιδιά, ναι, ναι, πρέπει να τελειώσει. Πάμε στους εγώριους. Επικρατεί μια στάθη λίγο στα προσωπικά σας, στον οικογενειακό τομέα. Όμως, κάποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν με άτομα μεγαλύτερα και γενικότερα το τριγωνάκι θα δώσει μια αισιοδοξία ώστε να προσμένετε καλύτερες ημέρες. Υδροχόοι. Μπορείτε να ελπίζετε ότι η αφοσίωση που έχετε δείξει τόσο καιρό στην καριέρα σας επιτέλους αποδώσει καρπούς. Ωστόσο, σας συναισθηματικά συνεχίζετε να είστε κλειστοί, εσωστρεφείς και προφυλακτικοί. Χαλαρώστε λίγο, εντάξει. Λοιπόν. Και τέλος, κλείνουμε με τους ηχθείς, όπου είναι πολύ καλά τα νέα στον οικονομικό τομέα για εσάς, ψαράκια. Καθώς θα δείξετε αυτή τη βδομάδα περισσότερο ενδιαφέρον για την καριέρα σας. Και εκτός από αυτό, κάποιες συμφωνίες που ενδέχεται να γίνουν θα σας υποφέρουν αρκετά. Μπορεί οικονομικά να θέλει. Αυτά. Γενικότερα είναι μια καλή εβδομάδα. Γενικότερα καλή εβδομάδα. Ήθελα να πω ότι αυτό το τριγωνάκι, με αυτό το τριγωνάκι που έχουμε τώρα να προσπαθήσουμε όλοι να λύσουμε τις εκκρεμότητες που έχουμε, γιατί στην πορεία έχουν δει λίγο χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Αυτό βοηθάει. Είναι καλό το τριγωνάκι. Ωραία. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Γεια σα. Και εγώ προτείνω σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που δεν έχουμε και να γυρίσουμε μαζί με το επόμενο κομμάτι. DMST Radio. Powered by DMST Media. Θα περάσουμε στο δεύτερο και μεγαλύτερο κομμάτι διασκέδασής μας. Ε! Φενιαζάνι! Πέσει τόσο σοβαρά! Στα επαγγελματικά μας. Στα επαγγελματικά ήμουν πέρσι, είπα σήμερα να αλλάξω ύφο. Φέρε μου, φέρε μου. Σήμερα αφού είναι η πρεμιέρα. Α, σήμερα. Φέρε μου. Για να δεν χαμούν. Για να μην κάνω το χτυπάει καλά. Εξοπλισμός. Δουλεύουμε ολημερή στο στούντιο, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Στα γραφεία μας. Στα γραφεία. Ναι, λοιπόν, ελπίζω να έχετε διαβάσει. Νέσικα! Τέλεια! Όχι. Απέστευτο! Ωραία, λοιπόν. Ξεκινά. Πρώτη ερωτησούλα. Ποια διάσημη, λοιπόν, εθεάθη με black leather look. Θα περιμένουμε να μας πείτε. Δεν θα πεις τις τέσσερις επιλογές, 5, 6, 8, 10. Θα σας πω, δεν έχετε για την ερώτηση, παιδιά. Έχω να σου λέει αυτό το αγγλικό μου. Α, ξέρω. Ξανά την αρχή. Πρώτη ερωτησούλα. Ποια διάσημη θεάθη με total black leather look. Ω, τι αγγλικό ήταν αυτό. Μα, αγγλίδι. Ναι, για να πάει για test drive μηχανής πολλών κυβικών. Θέλω να πω τις απαντήσεις, ρε παιδί. Κάτσε ρε πια. Πες το, πες το. Ναι, να σημειώσω εδώ ότι είναι μεγάλη της αγάπη οι μηχανές πολλών κυβικών. Παρουσιάστε, είπες. Διάσημη. Διάσημη. Έτσι, Σοφία. Λόξω πρέπει να πάρει. Αλφα, Ναταλία Δραγούμη. Β' Εύη Αδάμ. Γάμα, Αποστολία Ζώη. Δέλτα, Ιβόνη Μπόσνια. Εγώ! Άρα, Βασίλη. Ναι, αν και είσαι να πατήσεις το κουδούνι. Θέλω να πω στη Σοφία. Όχι, όχι, Ναταλία Δραγούμη, λάθος. Εύη Αδάμ. Λοιπόν, λάθος. Ιβόνη. Λάθος. Το άλλο. Εγώ και η Εύη Αδάμ δεν είπα τίποτα. Η Αποστολία Ζώη. Αυτή που έμεινε. Η Αποστολία Ζώη έχει χαθεί. Φτάνει. Έχει χαθεί. Υπάρχει, θα σας πω. Ντροπή! Ζει ακόμα! Ναι! Παιδιά, εμφανίζεται μαζί με τον Νίκο Βέλτη! Πέσει αυτό! Και μετά λες για μένα! Λοιπόν, εμφανίζεται μαζί με τον Νίκο Βέλτη!
QWERTY, σε νυχτερινό κύριο. Αλήθεια, στο φαντασία. Ναι, είναι διάφορο, δεν το ξέρω. Άντε, επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι, επόμενη. Δεν την ήξερα. Επόμενη. Αυτή είναι η επόμενη. Εγώ πήρα του πόντου. Γιατί ο Θάνο. Γιατί ο Θάνο. Γιατί ο σε 5 βαθμού δεν είναι κάθε ερώτηση. Εγώ. Γιατί λησάξετε να τι πείτε όλε, ενώ εγώ δεν επέλεξα. Τι γέννητο. Δεν θα ήθελα. Έτσι. Να πάμε, με παίζετε σε Έλα, να είμαστε όχι, να είμαστε δίκη, σταμάτα. Ναι. Εγώ πήρα 25. Συμφωνώ, παιδιά. Δίκη. Λοιπόν, ποια τραγουδίστρια δήλωσε πρόσφατα σε εκπομπή που ήταν καλεσμένη ότι κατά τη διάρκεια των παιδικών τη χρόνων η οικογένειά τη έπαιρνε ρούχα από την εκκλησία λόγω τη άσχημη οικονομική κατάσταση που βρίσκονταν. Ποια. Δεν βλέπετε λοιπόν τηλεόραση και πολύ. Πε μα και έτσι. Μην το πει, μην μιλήσει. Δίκαια, δίκαια, ναι. Δεν το κατάλαβε τίποτα. Αλφα, βλάκ. Νατάσα, σε παρακαλώ. Έχουμε καταλάβει ότι θα λέει όλο το κοντρόλ. Έτσι. Λοιπόν, Α η Δέσποινα Βανδύ, Β η Κέντι Γαρμπή, Γ η Κρυσταλία, Δ η Ελένη Φουρέιρα. Η Φουρέιρα! Τη το πανε! Τη το πανε! Τη το πανε! Θέλω να είδα. Δεν την είδε, δεν την άκουσε. Μία, δεν τους δέχτηκε. Πήρα τους πόντους μου. Ναι, τους πήρε. Και τους πήρε. Άντε, ψήλωσες. Εντάξει. Φιλώντας κατουρμένες ποδιές, τους πήρε. Δεν τους πέζε και τους πέζε. Εντάξει. Νιώθει πιο ψηλή ήδη. 25 ο Θάνος, 25 Σοφία, 0 ο Βασίλης. Θέλω προσοχή. Είναι σημερινό το θεματάκι. Σπάρτα, ρε. Όπα, παιδιά. Παιδιά, όχι μόνο σήμερα. Και εγώ σήμερα δεν δουλειέ, παιδιά. Δεν παίζει. Λοιπόν, η Μυρτώ Αλικάκη σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένη στο πρωινό του Αντένα. Μαζί με τον Γιώργο. Που έπεσε με το Ισκοκά, του υπερουσιαστέ. Α, πήρε ηλικία, παιδιά. Η. Ε. Αυτή που είναι. Αν δεν το ξέρω τότε. Αυτή στην περάτη. Λοιπόν, και ο Γιώργο Λιάκα τη έκανε συνεχώ ερωτήσει για να αποκαλύψει την ηλικία τη. Τι τον έπαιζε. Παιδιά, τον έπαιζε η Αναστασία. Εμείς ήμασταν μωρά. Παρακαλώ. Ωραία. Έχω και απαντήσεις. Ωραία. Ναι. Αν την ξέρω... ηλικία της θα πούμε και εμείς. Ναι. Α. Την ηλικία θα βρείτε. Ωραία. Ωραία. Α 41, Β 39, Γ 33, Δ 30. 41. Έλα ρε Σοφία, αυτό είχες το χέρι σου. Προφανώς το πατήσεις η πρώτη. 39. 39. 41. 41. Το 41 το έχετε πει και οι δύο. Σοφία εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Μα παιδιά, να σα πω κάτι που συνέβη αυτή τη στιγμή. Πριν τι απαντήσει, ήμουν σίγουρο ότι είναι 41. Και εγώ ήμουν σίγουρο ότι είναι 41. Γιατί όμω έγινε αυτό. Γιατί όταν έπαιζε Αναστασία, έτσι ήμασταν μωρά. Ναι, και έκανε τον υπολογισμό στο κεφάλι μου, δεν ξέρω καν τι είναι Αναστασία, μου το λέει αυτή. Λέω αυτό που είναι στο γαράζ. Και αυτή είναι με τον παπά και με τον γιο, δεν το ξέρω. Δεν ξέρει αυτή τη σκηνή. Είναι το story. Που είναι αυτή στο αμάξι με τον πατέρα και είναι μικρό από τον γαράζ. Και μπαίνει ο γιο και τα έχει με του δύο και του βλέπει αυτή με τον πατέρα. Να. Εδώ τα 19 χρόνια δεν έχουν δει 40. Και 40. 19 χρόνια, με εγώ είμαι σε καμία. Ηλικία τη συμπαρουσιάστρια. Μην πει καμία τη συμπαρουσιάστρια. Δεν τρέπετε λίγο. Όχι. Βγάλε μια χάρη. Παρακαλώ. Όχι. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Επίση σχολίαζε ο Λιάγκα, το φιδάκι. Το φιδάκι. Ότι. Φιδάκι και τα κοντά. Κάτσε λίγο να τελειώσει. Λίγο το παρακαλώ. Ναι, α την τελειώσει. Ναι. Σχολίαζε ότι την είχε για μικρότερη. Καλό ήταν, μοιάζει για πολύ μικρότερη λοιπόν. Εντάξει, στο πλήγμα. Αλλά δεν είναι φιδάκι, δεν είναι καλά. Δεν πήρε διαθέτηση. Λοιπόν, να πάμε στην ερώτηση. Τι, α, αφού πα τέλο. Δεν είπα τέλο. Είπε τέλο, αλλά δεν είπε αυτή την ερώτηση. Είπε τέλο, μου έχει είστε τώρα. Είπα στο τεφυράκι. Πόσα τέλη είπε. Θέλω να θυμίσω ότι είμαστε 25-50-0. Έτσι. Ναι. 0 Πάλι εγώ στην πέρα. Λοιπόν, πλάι σε ποιο άτομο έκανε λοιπόν τον ντεμπούτο της ως δημοσιογράφο. Η Κατερίνα Καινούριο. Ορίστε. Πλάι σε ποιο άτομο έκανε τον ντεμπούτο της η Κατερίνα Καινούριο. Το ξέρω. Και εγώ το ξέρω. Ωραία, να σου πω κάτι. Ούτε αυτό που κάνει, δεν κρύβει. Αν παρηγόρησε Αρναούτογλου. Προφανώ δεν μπορεί να χτυπήσει τον μπάζα, τον έχει έτσι. Και έχει περάσει το χέρι μέσα. Β. Νίκο Μουτσινά. Ωραία, δεν καμπατάω καν. Ελά. Γ. Πέτρο Μπούτο. Ναι. Δέλτα Μαρία Πεκατόρου. Η Πεκατόρου είναι. Μαρία Πεκατόρου. Και τι το ξέρανε. Ναι, αλλά αυτή χτύπησε το κουτουνάκι και το είπε. Ναι, προφανώ επειδή δεν το είχε έτσι, δεν θα απαντήσει κανεί όσο το πει. Έχει ζωή και κατσουφάκι το χέρι. Αφού με έχει κατσουφάκι το χέρι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να
Ωραία, πρέπει να απολύσει. Θα έχουμε και τέτοια. Δεν ξέρω να απολυθεί. Ούτε λίγο επαγγελματισμό. Φαίνεται, παρακαλώ, συνέχισε. Δεν έχω άλλο. Δεν έχει άλλο. Και πριν και μετά, και η Σοφία. Και η Σοφία. Την αφήσαμε να πούμε εμεί οι δύο να κερδίσει, γιατί είναι η κοπέλα και η Σοφία. Το κοινό, αν θέλει να έρθει στην εκπομπή, μπορεί να καλέσει κάποιο τηλέφωνο, να στείλει κάποια mail. Να δείτε, να παρακολουθήσετε. Δεν δεχόμαστε κοινό, είμαστε αρκετοί. Είμαστε πλήρει. Η Σοφία είχε δίκιο. Bitch. Και η ερώτηση για τη Φουρέιρα ήταν ολόδικιά τη. Από το μυαλό τη την έβγαλε, την ήξερε η κοπέλα. Απορώ γιατί την άκουσα. Μια φορά από την κορφέρα, μου λέει ότι δεν είναι. Φλόρ. Τα φιλιά τη. Εδώ μια σχέση κανάκι με το Φλόρ. Κάτι αντίστοιχο. Κωστάκι. Κωστάκι, ένα σκάφο. Σε κουστάκι, Γουριάτσα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Τελειώσαμε. Χαιρετάμε, πρέπει. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή. Τα έτσι θα είμαστε. Τελευταία, μάλλον. Πολύ μόνο, όπως είπαμε. Σε πολύ μαζεμένα όμω. Κάτσε τη σειρά. Τα λέμε τα πάντα κάθε εβδομάδα. Στο Dimes TV. Όλα. Όλα. Και μέσα σε όλα. Πάντα. Όλα μέσα. Όλοι! Δίνε στην ίδια! Σοβαρά το είπα αυτό! Δίνε στην ίδια! Πάθησα! Πάθησα! Βλέπεις! Τι να πούμε τώρα, καλό απόγευμα! Τα φιλιά μας! Γεια σας! Γεια σας! Καλή Δευτέρα! Γεια!